Γεια σας από τον Pacman Review. Σήμερα βλέπουμε εδώ αρκετά πράγματα πάνω στον πάγκο. Και τι είναι όλα αυτά τα πράγματα? Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο τον Αντώνη, που αυτός είναι η αιτία που αυτή η πανέμορφη και καλή, θα έλεγα, έως πάρα πολύ καλή κάμερα Canon EOS M10 ήρθε στα χέρια μου. Ήρθε στα χέρια μου και περνάει τις εικόνες προς εσάς τον τελευταίο ένα μήνα. Όσοι παρακολουθείτε το κανάλι θα ξέρετε πως μ' αρέσει τα πράγματα να τα πάω έστω μισό βηματάκι παραπέρα. Και έτσι σήμερα θα δούμε ένα πολύ φθηνό tuning, βελτίωση, είτε αυτή λέγεται οπτικά είτε αυτή λέγεται αισθητικά, για τη συγκεκριμένη κάμερα. Μπορεί να μην έχετε εσείς Canon M10. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά πράγματα εκεί έξω που μπορείτε να κάνετε τα ίδια πράγματα, τις ίδιες βελτιώσεις με το ίδιο μικρό κόστος για τη δική σας τη φωτογραφική μηχανή, την κάμερα, και δεν προχωράω παρακάτω. Και ας ξεκινήσουμε. Και ας ξεκινήσω με αυτό που είναι ήδη τοποθετημένο πάνω. Η συγκεκριμένη, στο πίσω μέρος, και νομίζω ότι το βλέπετε, κάνει εδώ το gap, φοράει ένα προστατευτικό κρύσταλλο, γυαλί, τζάμι, το οποίο τοποθετήθηκε. Μπορώ πλέον να καθαρίζω την οθόνη πίσω με την μπλούζα μου χωρίς να το σκέφτομαι. Και ήρθε σε αυτό εδώ το χάρτινο πακετάκι. Κόστος 1,5 ευρώ. Και πριν συνεχίσω με τις τιμές, να σας πω το εξής. Οι τιμές που σας λέω είναι οι τιμές που τα έχω πάρει εγώ. Δεν αλλάζουν σε σχέση με τις τιμές που θα τα πάρετε εσείς. Απλά, όσοι παρακολουθείτε, το λέω και πάλι, τα βίντεό μου, θα ξέρετε, και το έχω πει πολλάκις, ότι οι τιμές είναι χρηματιστήριο. Σήμερα μπορείτε να το πάρετε 1,5, αύριο μπορείτε να το πάρετε 5, μεθαύριο μπορείτε να το πάρετε μισό. Το λέω και εξηγούμε για να μην παραξηγηθώ. Το αφήνω λοιπόν στην άκρη και συνεχίζω. Μπαταρία LPE12. Την έχω χρησιμοποιήσει χωρίς κανένα θέμα, δουλεύει άριστα. Κοστός, κάτω ποτάλιρο, γύρω στα 4, και είναι αυτή. Παρεπιπτόντως, να σας πω ότι το βίντεο αυτή τη στιγμή βγαίνει μέσω της Action Cam, της MG Cool Explorer Pro 2. Ωραίοτατη, να την κάνουμε και μία σύγκριση με την εργοστασιακή. Και νομίζω ότι είναι και κάτι λίγα μιλιαμπέρ μεγαλύτερη. Δεν έχω δει διαφορές στο χρόνο, αλλά κάνει τη δουλειά της μια χαρά με πάρα πολύ μικρό κόστος. Την βάζω λοιπόν στην άκρη και συνεχίζω. Να την βάλουμε μέσα. Φύκη σιλικόνης. Υπάρχουν σχεδόν για όλες τις φωτογραφικές μηχανές. Πάρα πολύ βολική. Όταν θέλεις να βγεις έξω, και επειδή δεν μου αρέσει να έχω εκτεθειμένο το φακό μου, υδρωμένα χέρια, λερωμένα χέρια, και δεν θέλεις να την κάνεις σαν τα χέρια σου, παίρνεις λοιπόν μία τέτοια θικούλα σιλικόνης, η οποία μας έχει εδώ για το REC, on-off, όλα εν πάση περιπτώσει
εξόδους για την κάρτα μνήμης, από κάτω για την μπατάρια, για το σπήρωμα ενός τετάρτου ίντσας για να μπορέσουμε να τη βάλουμε σε κάποιο τρίποδο, για τη σύνδεση στο Wi-Fi, να περάσει το λουράκι μας και πίσω κανονικά. Λειτουργίες μας όλες και μας αφήνει, και μάλιστα αυτό που μου άρεσε είναι ότι σου αφήνει από κάτω αυτό εδώ το κόψιμο για να μπορέσεις να τραβήξεις την οθόνη σου πάνω. Περίπου στα 3,5 ευρώ. Να συνεχίσω. Ας πάμε μάλλον όχι. Ας πάμε εδώ. Κάποια από αυτά τα έχουμε δει σε reviews, κάποια δεν τα έχουμε δει. Απλά ήθελα να τα μαζέψω όλα μαζί και να μπορέσουμε να έχουμε μία πιο σωστή ματιά και το τι μπορούμε να κάνουμε και πόσο εύκολα και με πόσο λίγα χρήματα μπορούμε να βελτιώσουμε οπτικά και αισθητικά την κάμερά μας. Ένα σετ καθαρισμού για να φυσήξουμε να φύγει η σκόνη από πάνω από φακούς και εσωτερικά από μέσα από τον αισθητήρα που δεν κάνει να τον αγγίξουμε με κανένα δάχτυλο ή με κανένα πανί. Επίσης για να διώξουμε τη σκόνη ένα πινελάκι πάρα πολύ μαλακό, ένα πανάκι μικροϊνών και ένα σπρέι καθαρισμού σαν άζαξ με αλκοόλι, κάτι είναι, εν πάση περιπτώσει καθαρίζει πάντως, το έχω δοκιμάσει. Κοστός, κάτω από το 2 ευρώ. Όλο. Link για όλα θα σας έχω στην περιγραφή. Κάποια έχουν έρθει από GearBest, κάποια άλλα από άλλη Express. Και να συνεχίσουμε. Zomei. Η Zomei είναι μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει πραγματικά επαγγελματικά προϊόντα φωτογραφίας. Εάν θυμάμαι καλά, είχαν πει πολύ καλά λόγια και οι Unboxholics για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και μάλιστα θεωρείται από τις καλύτερες κατασκευάστριες στην Κίνα. Όσον αφορά τον εξοπλισμό, τον οπτικό εξοπλισμό για κάμερες. Και βγάζει και άλλα περιφερειακά, τρίποδα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό είναι ένα CPL, είναι πολλωτικό φίλτρο ή polarized, το οποίο λειτουργεί όπως λειτουργούν τα polarized τα γυαλιά μας. Το οποίο είναι ένα φίλτρο. Εδώ ίσως να μην φανεί, αλλά δουλεύει πραγματικά και ιδιαίτερα σε εξωτερικές συνθήκες. Ο ήλιος έχει ένα συγκεκριμένο φάσμα. Ανάλογα με το πώς πέφτει, πώς κατευθύνεται. Με αυτό εδώ λοιπόν το φίλτρο, το οποίο πάνω μας λέει DW Wide Band Pro CPL 49 χιλιοστά, που είναι το σπήρωμα της φωτογραφικής μηχανής, μας δίνει τη δυνατότητα, εφόσον είναι βιδωμένο πάνω, να το περιστρέψουμε. Όταν το περιστρέφουμε, αλλάζουμε την πόλωση, μάλλον γυρίζουμε στην ουσία το φίλτρο μας σε άλλη πολικότητα. Άρα σκουραίνουμε ή ανοίγουμε τη φωτογραφία μας εκμεταλλευόμενη καλύτερα το φως μέσω και ιδιαίτερα του ηλίου μέσω αυτού του φίλτρου. Πολύ λεπτό, πάρα πολύ ποιοτικό, κάτι παραπάνω από το τάλιρο. Και όσοι ασχολείστε και ξέρετε, γιατί και εγώ κοιτάω και το έχω πει πολλές φορές, παιδιά, δεν είναι όλες οι αγορές συμφέρουσες απ' έξω. Κάποια πράγματα πραγματικά συμφέρει να τα αγοράσουμε από εδώ. Όμως, σε κάποια πράγματα, πιστέψτε μετά, έχω τσεκάρει τιμές εδώ, τι παίζει και εξαντλώ όλα τα περιθώρια πριν προβώ στην έξωθεν αγορά. Άλλο ένα φίλτρο, το οποίο είναι UV από τη Zomei, με τα ίδια χαρακτηριστικά,
πολύ λεπτό, πολύ καλά υλικά, μεταλλικό, ζώμεϊ, TW1 Wide Band Pro UV49, αυτό δεν ρυθμίζει, αυτό στην ουσία τι είναι, είναι μια προστασία για το φακό μας. Εάν θέλουμε, ό,τι κάναμε δηλαδή ουσιαστικά, είναι πάρα πολύ φθηνό, είναι περίπου στο 2 ευρώ και μπορώ να καθαρίσω με την μπλούζα μου το φακό. Άρα καθαρίζω αυτό εδώ. Χάλασε, το τσάκισα, το γρατζούνισα, αν και δεν γρατζουνίζεται εύκολα γιατί είναι κρύσταλλο, το πέταξα, έφερα ένα άλλο με ένα 2 ευρώ και προστατεύω το φακό μου και να μην περνάει σκόνη εσωτερικά και να μην γρατζουνιέται. Γιατί αν γρατζουνιστεί αυτό, μετά θα κλαίμε όλοι. Και αυτό στην άκρη. Και να κάνω το εξής. Να βγάλω λοιπόν αυτό, να πάρω το φίλτρο το CPL. Γι' αυτό μου άρεσε αυτή η εταιρεία, θα το δείτε γιατί μου αρέσει. Θα πάρω λοιπόν το πολωτικό μου το φίλτρο να το βιδώσω πάνω στο φακό μου. Έτοιμο. Το βλέπετε πως γυρίζει και αλλάζει την πολικότητα. Ίσως να μπορέσουμε και να το δούμε και on camera. Ωραία, να το αφήσουμε, να το κάνουμε λίγο έτσι. Νομίζω ότι φαίνεται λιγάκι, μπορεί να φανεί η αλλαγή στη φωτεινότητα. Καθώς γυρίζω, περιστρέφω το φίλτρο. Οκ, δεν το έβαλα για αυτόν τον λόγο, θα το αφήσω λίγο έτσι και θα ανοίξω το τελευταίο το κουτί. Το οποίο μας λέει, αυτό μου ήρθε πριν από λίγες μέρες, είμαι πολύ χαρούμενος, είναι πάρα πολύ ποιοτικό, έχει την ίδια ποιότητα κρυστάλλου, για να λέω την ίδια ποιότητα κρυστάλλου, δεν ξέρω τη σύσταση του κρυστάλλου, εννοώ ότι είναι multi-anti-reflex ο φακός, αποτρέπει τις αντανακλάσεις του ηλίου για να μην έχουμε στίγματα αντανάκλασης μέσα στο φακό μας, την ώρα που τραβάμε κάποια φωτογραφία ή κάποιο βίντεο, ή τουλάχιστον να το ελαχιστοποιήσει στο μικρότερο βαθμό, και είναι ένας ευρυγόνιος φακός για τη συγκεκριμένη την κάμερα. Το συγκεκριμένο είναι 49 χιλιοστά ή 4,9 εκατοστά η διάμετρος του σπυρώματος που βιδώνει πάνω. Υπάρχουν όλα τα μεγέθη. Ήταν το πιο ακριβό όλων. Μπορεί αυτό μόνο του να κάνει όσο κάνουν τα υπόλοιπα. Το κόστος ήταν γύρω στα 14 ευρώ όταν το πήρα. Αλλά πραγματικά και με αποζημίωσε βλέποντας την ποιότητά του και ότι μπορεί, και αυτό με τρέλανε ακόμη περισσότερο, επειδή τα φίλτρα της ZOMEI έχουν και εξωτερικό σπύρωμα 49, να βιδωθεί και να δουλέψει παράλληλα με το φίλτρο. Άρα δεν χρειάζεται να βγάλω το φίλτρο για να βάλω τον φακό. Και αυτό δεν το έχω ανοίξει καθόλου. Έχει ένα πανάκι μέσα πάρα πολύ ωραίο. Silica gel, ένα quality check και εδώ κάποιες πληροφορίες μαζί με την εγγύηση. Έρχεται μέσα αυτό το συνηθισμένο τύπου δερμάτινο πουγγί. Μέταλλο. Βλέπετε πώς αλλάζει και πώς ηριδίζει. Θέλετε να δούμε λίγο τη διαφορά σε σχέση με ένα απλό κρύσταλλο. Δώστε μου ένα λεπτό. Και θα το βγάλω και από πίσω γιατί με το μαύρο έχουμε περισσότερες αντανακλάσεις. Λοιπόν. Το γυρίζω
Κοιτάξτε την αντανάκλαση εδώ. Βλέπετε? Απέναντι στο φως. Να κάνουμε το ίδιο. Πού θέλετε να το γυρίσω? Δεν υπάρχει τίποτα. Ή σχεδόν τίποτα. Αυτό είναι το αντιρίφλεξ. Αποτρέπει την αντανάκλαση. Και αυτό καθιστά το φακό μας πάρα πολύ διαυγή. Και μας λέει εδώ, ZOMEI Pro MCAF Digital Wide Converter 0,45x49 χιλιοστά. Και αυτό που μου άρεσε επίσης πάρα πολύ σε αυτόν εδώ το φακό των Wide, παιδιά, είναι ότι είναι πάρα πολύ μικρός. Και είναι και ελαφρύς, παρότι είναι μέταλλο με κρύσταλλο. Να το τοποθετήσω για να δούμε λίγο τη διαφορά μας. Και αφού τον τοποθέτησα, το βλέπετε, θα τον αφαιρέσω ή θα προσπαθήσω να τον αφαιρέσω εδώ επί τόπου, χωρίς να πειράξω ουσιαστικά την απόσταση, για να δείτε πόσο θα στενέψει το πλάνο. Εδώ. Το κάνουμε λίγο έτσι. Ξέρω ότι χαλάει η ποιότητα έτσι, γιατί δεν το έχω τέρμα βιδωμένο πάνω για να έχει την τέλεια επαφή. Αλλά νομίζω ότι έτσι θα φανεί καλύτερα. Το βλέπετε? Με τον wide, χωρίς τον wide. Και η απόσταση είναι, σκεφτείτε ότι η απόσταση είναι κοντινή. Που αυτό σημαίνει πως όσο περισσότερο ανοίγει το πλάνο μας, έχω μεγαλύτερη απόσταση, ανοίγει, τόσο περισσότερο ανοίγει και το πλάνο μου. Το συγκεκριμένο έχει έρθει από AliExpress, το κόστος του ήταν γύρω στα 14 ευρώ. Άρα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αυτά ήταν λοιπόν τα προϊόντα μας για σήμερα. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, κάντε ένα share, αφήστε μου τα comment σας στην περιγραφή, πατήστε το καμπανάκι της ειδοποίησης, γιατί έρχονται πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να δούμε μαζί. Γράψτε μου οποιαδήποτε απορία έχετε και μπορώ να σας την απαντήσω στην περιγραφή. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια σας.